Είμαστε αυτή τη στιγμή στη φάση, μια όρημη φάση σχεδιασμού του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Όντως, με βάση το πρώτο σχέδιο που έχει φύγει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον προϋπολογισμό, είναι αυξημένο κατά 39% σε σχέση με το προηγούμενο ΕΣΠΑ 2014-2020. Μιλάμε για ένα προϋπολογισμό που αγγίζει τα 373 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα, είμαστε στη φάση του σχεδιασμού. Η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου οργανώνει τα αντίστοιχα workshop, αναθεματικές ενότητες και στους 5 στόχους πολιτικής του νέου ΕΣΠΑ. Παράλληλα, λειτουργούν οι πλατφόρμες διαβούλευσης και στο site της Διαχειριστικής Αρχής και στο postare.gr, μια πιο απλή μορφή για τους πολίτες, όπου περιμένουμε τις προτάσεις. Πραγματικά είναι ευκαιρία αυτό το εξάμηνο να κάνουμε το σχεδιασμό της επόμενης δεκαετίας. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε προτάσεις και από τους Δήμους και από τους παραγωγικούς φορείς, τους επιστημονικούς συλλόγους για όλο το Βόρειο Αιγαίο. Έχει ανέβει ήδη το πρώτο κείμενο στρατηγικής για διαβούλευση. Τις επόμενες μέρες θα ανέβουν και τα επιμέρους σχέδια, όπου θέλουμε τις γνώμες των πολιτών. Μέσα στο νέο ΕΣΠΑ φυσικά περιλαμβάνονται και έργα αναπλάσεων, αλλά και έργα καινοτομίας και στήριξη επιχειρηματικότητας, καθώς και τα κλασικά έργα υποδομών προσπελασιμότητας που υπήρχαν και στο προηγούμενο ΕΣΠΑ. Οι κατηγορίες έργων προσδιορίζονται στους στόχους πολιτικής πάνω σε αυτά τα κείμενα, τα οποία τις επόμενες μέρες θα δώσουν κάποιες κατευθύνσεις. Πάνω εκεί, ανάλογα τις προτάσεις των φορέων, θα βγουν προσκλήσεις. Εδώ να σας πω ότι ο σχεδιασμός είναι ότι το πρώτο εξάμηνο να έχει ολοκληρωθεί η έγκριση του νέου επιχειρησιακού προγράμματος και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα τρέξουμε ώστε το Σεπτέμβριο του έτους αυτού να βγουν οι πρώτες προσκλήσεις στον αέρα. Παράλληλα, η υλοποίηση του ΕΣΠΑ του προηγούμενου είναι στο τέλος της και εντάσσουμε συνεχώς έργα τα οποία είναι στο υφιστάμενο ΕΣΠΑ και θα τα βλέπετε να υλοποιούνται το επόμενο διάστημα, τόσο σε επίπεδο περιφέρειας, όσο και σε επίπεδο δήμων ή άλλων φορέων που χρηματοδοτεί το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου. Υπάρχουν κάποια έργα που πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν και είναι στο σχεδιασμό της περιφέρειας, δηλαδή ήδη συζητούνται? Κοιτάξτε, έχουμε πει και το έχει μπει και η Περιφερειακή Αρχή, θα δούμε μέσα στο ΠΕΠ το επόμενο πώς θα στηρίξουμε και την επιχειρηματικότητα και τις ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά θα στηρίξουμε φυσικά και έργα υποδομής, μεγάλους οδικούς άξονες, όπως τώρα για το επίπεδο της Λέσβου έχει ενταχθεί και περιμένουμε το επόμενο διάστημα να δημοπρατηθεί το έργο που λέμε Καλονή Πέτρα. Αντίστοιχα μεγάλα έργα μπορούν να ενταχθούν αφού έχουν οριμάσει στο επόμενο ΕΣΠΑ.